Νέες πύρινες απειλές κατά του Ισραήλ εξαπολύει το Ιράν, εντείνοντας τους φόβους για επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έκτακτη συνεδρίαση του Αραβικού Συνδέσμου ζητεί ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ενώ κατεπήγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ζητούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πολεμικές σιαχές από την Τεχεράνη που τροφοδοτεί φόβους για μια πλήρους κλίμακας περιφερειακή σύγκρουση, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις και τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος έχουν ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές, κάτι που μπορεί να αναγκάσει τους πάντες να αναλάβουν δράση. Η Ουάσιγκτον μας ζητά να μην κάνουμε τίποτα, αλλά συνεχίζουν να παρέχουν ευρεία υποστήριξη στο Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έστειλαν μηνύματα στον άξονα της αντίστασης, αλλά έλαβαν ξεκάθαρη απάντηση στο πεδίο της μάχης. Ο Ιρανός πρόεδρος επικαλείται το δίκτυο δυνάμεων που υποστηρίζονται από το Ιράν σε όλη τη Μέση Ανατολή και έχουν βάλει στο στόχαστρο αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις σε Συρία και Ιράκ. איראן תומכת בחמאס. אני חושב שזה 90% בערך מהתקציב הצבאי של חמאס בא מאיראן. היא מממנת, היא מארגנת, היא מנחה, היא מדריכה. בלי הפיגומים האלה אין חמאס. כמו שאין חיזבאללה בלי איראן. Χεσμπολά και Χαμάς συντονίζουν την κοινή τους δράση, καλώντας τους υποστηρικτές τους τα όπλα εναντίον του Ισραήλ. فقد بدنا نؤمن بهذه المقاومة بأنها الطريق إلى حفظ الحياة. Έκτακτη συνεδρίαση του Αραβικού Συνδέσμου ζήτησε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, υπογραμμίζοντας πως ο λαός του υφίσταται γενοκτονία και βίαιο εκτοπισμό. ترحيل الشعب الفلسطيني إعادة نكبة 48 و67 إلى هذه الأيام. هذا الأمر الذي يجب علينا أن ننتبه له. Στη Μεσόγειο πλέει το αεροπλανοφόρο Eisenhower, που εκτιμάται πως θα περάσει τα στενά του ορμού στον Περσικό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ τους, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στο Ιράν να μην εμπλακεί στον πόλεμο.